Εκτός από την σκληρή πραγματικότητα του επαγγέλματός τους στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης, διαπρέπουν και στα παρκέ. Ο λόγος για τους αστυνομικούς Αλεξανδρούπολης που στέφθηκαν νικητές στην πρώτη αστυνομιάδα στο βόλεϊ, συναγωνιζόμενοι συναδέλφους άλλων αστυνομικών διευθύνσεων της Βορείου Ελλάδος. Μαζευτήκαμε εδώ πέρα προκειμένου να βραβεύσουμε τους αστυνομικούς, τους αθλητές που συμμετείχαν στην ομάδα για το κύπελο που φέραν στην Αλεξανδρούπολη. Το βάρος ήταν ιδιαίτερο που είχαν τα παιδιά αυτά, οι αθλητές μας. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι ήταν πάρα πολύ καλές οι ομάδες που συμμετείχαν στο εν λόγω τουρνουά και ο δεύτερος λόγος ήταν πως η περιοχή μας, η Αλεξανδρούπολη, όσο και ο Εύρος, έχει τροφοδοτήσει με παίχτες βόλεϊ όλη την Ελλάδα και πρωταγωνιστή σε όλα τα επίπεδα, και στο επαγγελματικό και στο ερασιτεχνικό. Και αυτό ήταν πλέον βάρος για τους αθλητές μας. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια και να συνεχίζουν πάντα έτσι. Δια του αθλητισμού προάγεται και το έργο της αστυνομίας. Μέσα αυτό το χρονικό διάστημα, αφού κάναμε την προετοιμασία, τα παιδιά όλα, πήγαμε στην πρώτη αστυνομιάδα που έγινε στα μπουδανιά της Χαλκιδικής και περιλάμβανε αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πεδοσφαίρισης, και πήραμε την πρώτη θέση, και αυτό είναι τιμή και για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, κυρίως όμως για τη Διεθνή Αστυνομικών, της οποίας ανήκει είναι η ομάδα, και φυσικά για τον τόπο μας. Επιτυχία αυτού του τουρνουά δεν θεωρώ την πρώτη νίκη. Επιτυχία θεωρώ ότι φέραμε πιο κοντά τους πολίτες με την αστυνομία. Και επιτυχία θα ήταν αν κάποιοι από αυτούς που παρακολουθήσαν το τουρνουά, κάποια από αυτά τα παιδιά, ήταν μέσα στα γήπεδα. Σκοπός μας είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας μέσα στην υπηρεσία και όχι στο βόλι. Αυτό ήταν μια αγάπη που είχαμε για το βόλι και την εκδηλώσαμε με το να φέρουμε την πρώτη θέση στην Αλεξανδρούπολη. Οι αστυνομικοί βραβεύτηκαν για αυτή τους τη διάκριση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα σας ευχαριστήσουμε για το ότι μας πιστέψατε και μας βοηθήσατε σε αυτή την προσπάθειά μας. Θα σας απονείμουμε το τίτλο και την κορμή. Θέλω να σας παρακαλέσω να μείνετε έτσι ενωμένοι και όπως ήσασταν σαν ομάδα όλο αυτό το διάστημα και να το συνεχίσουμε όσο μπορούμε και όσο καλύτερα γίνεται. Μας κάνατε περήφανος και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε που με αυτή σας τη νίκη αναδείξατε και το άλλο πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας και των Ελλήνων αστυνομικών, οι οποίοι πέρα από τα αμυγώς υπηρεσιακά τους καθήκοντα τα οποία εκτελούν άριστα, μπορούν να τα καταφέρουν και σε άλλους τομείς. Είμαστε πολύ ευτυχείς και ιδιαίτερα περήφανοι, πρέπει να πω, σαν τοπική κοινωνία, διότι καταδεικνύεται ότι οι επιτυχίες της τοπικής αστυνομίας, πέραν των αμυγώς υπηρεσιακών τους καθηκόντων, επεκτείνονται και σε ένα τομέα και σαν άλλο τομέα της κοινωνικής ζωής αυτού του τόπου. Καταδεικνύεται ότι το βόλι ρέει στις φλέβες μας, ημών των ευρυτών. Για μένα, σαν Βακερό και σαν πολίτη της πόλης, προεξέχει ότι στην Αλεξανδρούπολη πιαστήκαν οι τζιγκατιστές, πιαστήκαν αυτό το κύκλωμα το μεγάλο, ότι στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε και αποδεικνύεται ότι η αστυνομική διεύθυνση και εσείς όλοι, που είστε μεταξύ της φτώχειας, το κόψιμο των μισθών σας, του κράτους και των πολιτών. Εσείς είστε πάντα εκεί όρθιοι σε αυτές τις συνθήκες της αντίξεως και στέκεται αρρωγή σε αυτό που σημαίνει πολιτεία, οργανωμένο κράτος, δήμος και πολίτης.